Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω την πλατφόρμα της Sinotrak, συγκεκριμένα για το ST906. Όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε έναν πελάτη ο οποίος έχει δύο οχήματα. Εδώ να σημειώσω ότι και στα δύο χρησιμοποιεί το ST906, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και άλλο μοντέλο της εταιρείας, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είναι το ίδιο μοντέλο για να μπορείτε να τα βλέπετε ταυτόχρονα στο χάρτη όπως εδώ συγκεκριμένος. Πρόκειται για βαρέα οχήματα, είναι επαγγελματίας, κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, το ένα βρίσκεται στην Αθήνα, το άλλο όχημά του βρίσκεται στην Ιταλία. Το ένα είναι ακίνητο, με 0 χιλιόμετρα την ώρα είναι σταματημένο, το άλλο είναι καθοδόν και κινείται με 81 χιλιόμετρα την ώρα. Αν κάνουμε zoom θα βλέπουμε και τις διαδρομές καλύτερα. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πελάτης χρησιμοποιεί και κάρτα SIM την οποία έχει προμηθευτεί από εμάς και λειτουργεί κανονικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει ανανεώσει χωρίς τίποτα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τώρα θα πάμε λίγο να κάνουμε zoom να δούμε την πορεία του αυτοκινήτου εδώ. Εδώ έχει μειωθεί τώρα η ταχύτητα στα 77 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ κάτω βλέπουμε τις διευθύνσεις και τις οδούς που βρίσκεται το κάθε όχημα. Πάμε να κάνουμε zoom να δούμε. Να σημειώσω ότι ο χάρτης ανανεώνει κάθε 40 δευτερόλεπτα περίπου, ενώ το στίγμα του αυτοκινήτου αποτυπώνεται κάθε 15 δευτερόλεπτα όπως το έχουμε ορίσει για τον συγκεκριμένο πελάτη. Μπορούμε να ορίσουμε αισθητήρες, μπορούμε να ορίσουμε όρια ταχύτητας, αντικραδασμικό, με τα συγκεκριμένα tracker μπορούμε και να διαχειριστούμε στόλο οχημάτων, να βλέπουμε, να παρακολουθούμε αν την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών μας, καθώς επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε και ως αντικλεπτικά. Μπορούμε να βρούμε το κλεμμένο μας όχημα ή να αποτρέψουμε μία κλοπή. Το συγκεκριμένο GPS έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του κινητήρα. Μπορούμε να σβήσουμε τον κινητήρα απομακρυσμένα είτε από τον υπολογιστή μας είτε από το κινητό μας, καθώς και να διακόψουμε να διακόψουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εδώ μπορούμε να δούμε ιστορικό, βάση της ημέρας, εβδομάδας, μήνα και χρόνου. Μπορούμε να ορίσουμε γεωφράχτη, μπορούμε να δούμε στατιστικά οδήγηση, αναφορά ωρών εργασίας. Εδώ, για παράδειγμα, επιλέγουμε το συγκεκριμένο, θα επιλέξουμε εβδομαδιαία και θα πατήσουμε λήψη. Εδώ θα μας δείξει τώρα την αναφορά ωρών εργασίας. Εδώ βλέπουμε τον χρόνο οδήγησης, χρόνο στάσης. Συνολική απόσταση σε μίλια. Ώρες οδήγησης. Χιλιόμετρα που διανύθηκαν, χρόνος οδήγησης εκτός ωραρίου, εδώ είναι χιλιόμετρα οδήγησης εκτός ωραρίου, χρόνος έναρξης της οδήγησης, χρόνος λήξης. Έναρξη εργασίας, λήξη εργασίας. Εδώ βλέπουμε αν ο οδηγός μας έχει οδηγήσει το αυτοκίνητο εκτός ωραρίου. Εδώ έχουμε αναφορά οδήγησης, αναφορά στάσεων. Επιλέγουμε το όχημα. Θα επιλέξουμε πάλι εβδομαδιαία και θα κάνουμε λήψη. Εδώ βλέπουμε το χρόνο στάσης.
και πού έχει σταματήσει, σε ποια διεύθυνση. Βέβαια αυτά μπορούμε να τα δούμε και καλύτερα εδώ, εάν πάμε στο ιστορικό, επιλέξουμε ιστορικό, εβδομαδιαίο λήψη, εδώ έχουμε το ιστορικό των διαδρομών. Έχει φύγει το αυτοκίνητο από την Αθήνα και βλέπουμε τη διαδρομή. Πήγε στην Πάτρα και κατόπιν Ιταλία. Εδώ τώρα μπορούμε να δούμε τις αναφορές. Χρόνος στάσης. Stop. Μας βγάζει εδώ το σηματάκι. Πηγαίνουμε εδώ και βλέπουμε πρώτη στάση. 12 ώρες και 14 λεπτά. Από εδώ να σημειώσω, εδώ μπορούμε να αλλάξουμε και το χάρτη. Και έτσι έχουμε, βλέπουμε δορυφορικά πλέον. Εδώ γυρίζουμε τώρα στο live, δηλαδή το πώς κινείται το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Το συγκεκριμένο tracker διαθέτει και μικρόφωνο, το οποίο το έχουμε στην καμπίνα για να ακούμε το τι γίνεται μέσα στο χώρο.